Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μαζί μας και ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Πίρτζης, τον οποίο θα ήθελα να καλέσω στο βήμα για να μας απευθύνει ένα μικρό σύντομο χαιρετισμό και συγχρόνως να παραδώσει και το επόμενο βραβείο. Κύριε Υπουργέ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι προφανές ότι οι ελληνικές εταιρείες και οι δημόσιες και οι ιδιωτικές έχουν μπει σε μία λειτουργία ανάπτυξης. Μπορούν από εδώ και πέρα να βλέπουν διαφορετικά τη χώρα μας, το πλαίσιο που λειτουργούν, το ρόλο τους στην Ευρώπη, το ρόλο τους στη διεθνή αγορά. Φαντάζομαι ότι θα πείτε σε λίγο ότι θα βραβεύσουμε τη ΓΕΟΣΕ και θα ήθελα να πω δύο λόγια γι' αυτό. Η ΓΕΟΣΕ είναι μια δημόσια εταιρεία για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ. Τα έχει πάει πολύ καλά. Το σημαντικότερο όμως είναι όχι ότι υλοποιεί σωστά το έργο της. Είναι η υπεραξία που δίνει στη χώρα, ο σχεδιασμός που έχει γίνει για τις συνδυασμένες μεταφορές, η ολοκλήρωση του εμπνευματικού κέντρου στο Θριάσιο, που μέσα στο καλοκαίρι θα πάει στη Βουλή, η εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το εμπνευματικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και η συνέχιση των διαδικασιών για όλα τα εμπνευματικά κέντρα σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Αυτό με την συμπλήρωση επιτέλους μετά από δεκαετίες των σιδηροδρομικών υποδομών της χώρας, των συνδέσεων που θα έχουμε με τους βόρειους γειτονές μας, τόσο με τη Φύρομ και τη Σερβία, όσο και με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, τις προσπάθειες που γίνονται για την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο και επιτέλους την ολοκλήρωση μέσα στη χρονιά του σιδηροδρομικού δικτύου από την Αθήνα ως Θεσσαλονίκη και μέχρι την Ιδωμένη, αλλάζει το χάρτη και σε εμπορευματικές μεταφορές και σε επιβατικές μεταφορές, σε μια αγαστή συνεργασία τόσο με το δημόσιο τομέα, τον ΟΣΕ και τις θηγατρικές του, όσο και τον ιδιωτικό τομέα, τις σιδηροδρομικές εταιρείες που θα εκτελούν τις μεταφορές. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να λειτουργήσει μετά από δεκαετίες που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα έργα. Είναι προφανές ότι προσελκύουν πλέον παραγωγικές επενδύσεις, όχι μόνο επενδύσεις των μεταφορών, και είναι αυτό που θέλουμε για τη χώρα μας, να αποτελέσει ένα κόμβο πολιτισμού, ένα κόμβο εμπορίου, ένα κόμβο παραγωγής και μία άλλη νότα, αν θέλετε, στην ευρωπαϊκή πολιτική, αυτή του πώς αντιμετωπίζαμε μέσα στην κρίση και τα κοινωνικά προβλήματα και πρόσθετα προβλήματα με το μεταναστευτικό. Θεωρώ ότι τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα, όπως αυτά των συμφωνιών με τη Φύρομ και με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, δείχνουν και το πώς η Ελλάδα θα παίξει ένα κρίσιμο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, μέσα από τις εταιρείες της, μέσα από τις υποδομές, μέσα από την δυναμική που έχει αναπτυχθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.